Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να θυμίσω ότι η Πλεύση Ελευθερίας καταψηφίζει το εν λόγω νομοσχέδιο και ακροθυγώς θα εστιάσω στον σχολιασμό ορισμένων διατάξεων που αφορούσε μια εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο κύριος Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί στις συζητήσεις στις επιτροπές. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση πως αγνοείται ότι η περιφέρεια μαστίζεται από πάρα πολλά προβλήματα και ένα από τα βασικά της προβλήματα αφορούν και στη μετάβαση των πολιτών και των επιχειρηματιών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες καλείται με έναν τρόπο τιμωρητικό να προσαρμοστούν πάρα πολύ σύντομα σε κάποια νέα δεδομένα λόγω της διασύνδεσης των τερματικών πώς με τις ταμιακές μηχανές, αγνοώντας ότι και τα ψηφιακά εργαλεία λείπουν και η ψηφιακή κατάρτιση κάνετε ότι δεν σας αφορά, παρουσιάζεται ότι αυτό είναι λυμένο, ενώ δεν είναι λυμένο. Η Ελλάδα ως χώρα αποτελείται κατά το μέγιστο μέρος της από την περιφέρεια. Πώς λοιπόν αυτή την έλλειψη πραγματικής ψηφιακής παιδείας των Ελλήνων πολιτών, για την οποία δεν είναι υπεύθυνοι οι Έλληνες πολίτες, είναι υπεύθυνο το ελληνικό κράτος. Πώς λοιπόν αγνοείτε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα εργαλεία και καλείτε όλους αυτούς τους μικρούς επιχειρηματίες πρακτικά και τιμωρητικά να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις χωρίς να εγγυάστε καταρχήν το πώς θα διαχειριστεί η ΑΔΕ όλον αυτόν τον όγκο των τεράστιων δεδομένων. Υπάρχουν τα error που συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά. Υπάρχουν παθογένειες της ίδιας της διαχείρισης της ψηφιακής σας διακυβέρνησης. Ελεύθερη επαγγελματία είμαι και πλήθος άλλων ανθρώπων που καταγγέλνουν διαρκώς το ότι το σύστημα πέφτει. Άρα όταν αυτές οι πλατφόρμες δυσλειτουργούν ή δεν λειτουργούν, με βάση και το νέο τεράστιο όγκο δεδομένων στον οποίο καλούνται να διαχειριστούν, πώς λοιπόν το πολύ απλό πρόβλημα που ανακύπτει και πολύ σοβαρό ταυτόχρονα, γιατί τιμωρείται τον παραβάτη και τον τιμωρείται με έναν τρόπο εξοντωτικό. Πώς λοιπόν εγγυάστε στον Έλληνα πολίτη ότι με όλες αυτές τις δυσκολίες και με όλη αυτή την πραγματική ζωή που καθημερινά βιώνει ο μικροέμπορος και ο μεγαλύτερος έμπορος, θα μπορέσετε πραγματικά να ανταπεξέλθετε στην νέα κατάσταση της νομοθεσίας με την ίση μεταχείριση των πολιτών και πραγματικά πώς οι Έλληνες πολίτες θα μπορέσουν να το διαχειριστούν όλο αυτό. Η πολιτεία θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στην επιβολή των προστήμων. Μιλάμε για τεράστια πρόστιμα τα οποία θα κληθούν οι πολίτες μέσα από αυτό το πρίσμα των δυσκολιών να πληρώνουν, εξοντώνοντας στην πραγματικότητα την επιχειρηματικότητα. Θα τους αναγκάσετε σε ατέρμονους δικαστικούς αγώνες. Θα προβούν σε διαιτησία. Θα πρέπει στο πλαίσιο της διοικητικής δίκης να προκαταβάλουν τεράστια ποσά μέχρι να συμβεί να δικαιωθούν κάποιες φορές. Όλα αυτά λοιπόν τα παραγνωρίζετε και όλα αυτά αποτελούν βασικά σημεία που έχει κανείς να αντιλέξει σε όλη αυτή την εικονική πραγματικότητα που έχετε διαχειριστεί με το εν λόγω νομοσχέδιο. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η μεικτή έλεγχη σε άλλο σημείο του νομοσχεδίου. Αυτό το μέτρο ανασύρει στη μνήμη μνημονιακές μεθοδεύσεις. Ειδικά τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου κινδυνεύουν να μπουν σε θέση απολογίας προς τους ισχυρούς του Βόρειου Ευρωπαϊκού Τόξου, με κριτήρια που δημιουργούν ανασφάλεια και φόβους ως προς τις πραγματικές προθέσεις των ισχυρών εταίρων. Ειδικά το άρθρο 3, με αφορμή τη διάταξη ότι οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται και για την εκτίμηση και επιβολή άλλων φόρων και δασμών ή για την εκτίμηση και επιβολή υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αναρωτιέται κανείς αν ο απότερος στόχος είναι η χρήση της εν λόγω οδηγίας ως εφαλτήριο μιας νέας επιβολής μέτρων και οικονομικών υποχρεώσεων σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, με την επέκταση του λόγου και της κρίσης περί των υποχρεωτικών εισφορών της κοινωνικής τους ασφάλισης, ακόμα και στους ξένους εταίρους. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος προσαρμογής της οδηγίας στο εθνικό δικαιοικό σύστημα δεν κρίνεται επαρκής και ικανός για την πλήρη ανάλυση των συνεπειών των ρυθμίσεων που διαλαμβάνει.
Άξιο παρατήρησης επίσης είναι γιατί δεν περιορίζεται η χρήση των πληροφοριών για την εκτίμηση και την επιβολή άλλων φόρων και δασμών που καλύπτονται από το άρθρο 296 του νόμου 4072 του 12. Είναι το άρθρο 2 της Οδηγίας 2010-24 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίας συνδρομής για την ίσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα. Αλλά προστίθεται και η χρησιμοποίηση για την εκτίμηση και επιβολή υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, που είναι μια κατεξοχήν αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους. Το κεφάλαιο περί τα ΙΠΕΔ καταψηφίζουμε με συνοπτικές διαδικασίες συρρήκνωση του χρόνου ελέγχου προσυμβατικών υποχρεώσεων και αύξηση του χρηματικού ποσού ως όριο εξέτασης προϋποθέσεων για την εκποίηση δημόσιας περιουσίας ή άλλως περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, στο πλαίσιο της μνημονιακής πολιτικής του κυβερνώντος κόμματος, που η πλεύση ελευθερίας έχει καταδικάσει συνολικά ως πολιτική σε σχέση με τον γενικό ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου. Κλείνοντας, σε σχέση με την επαναλαμβανόμενη ρίση του Υπουργού των Οικονομικών ότι η σοβαρή δημοσιονομική πολιτική είναι φιλολαϊκή πολιτική, όπως κατ' επανάληψη έχει ακουστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά και όπως δήλωσε στη χθεσινή κυριακάτικη εφημερίδα της Καθημερινής, θα ήθελα στο πλαίσιο της παραπάνω ανάλυσης, σε σημεία των υποψήφιση διατάξεων, αλλά και επί του περιεχομένου των λόγων νομοσχεδίου εν συνόλο, ως πνεύμα και πολιτική που εκφράζει, να υπενθυμίσω στον κύριο Υπουργό ότι η εξουσία που ασκείται δια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων απονέμεται από την ένομη τάξη που διέπεται από τη θεμελιώδη αρχή της ενότητας. Η θεμελιώδης αρχή περί της ενότητας της ένομης τάξης άγει στο συμπέρασμα ότι εφόσον η απονεμόμενη εξουσία είναι μία, οι περισσότερες διατάξεις πρέπει να θεωρηθούν ως διαφορετικές θεμελιώσεις της ίδιας αξίωσης. Άρα, στον βαθμό που υπάρχει πραγματική ζημιά του δημοσίου από φόρο διαφυγή, η ευθύνη που απορρέει μπορεί να θεμελιώνεται σε περισσότερες διατάξεις που δεν καταργούνται με την ενσωμάτωση μιας οδηγίας με ασαφή αβέβαιο τρόπο ως προς την προσαρμογή των πολιτών. Γεγονός που αναιρεί τον δήθεν φιλολαϊκό χαρακτήρα των μέτρων. Υποκριτικά και μόνο μπορεί κανείς να θεωρεί ότι είναι φιλολαϊκή η πολιτική όταν η επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης δεν επιδέχεται ακόμα μέσων απόδειξης των πορισμάτων που εξάγονται από τους ελέγχους και ακόμα και αν υποθέσει κανείς ότι μπορεί να παράξει εν προκειμένου η ΑΔΕ έναν ικανό όγκο αποδείξεων, αυτό από μόνο του δεν συνιστά δίκαιο. Για τον πολύ απλό λόγο ότι συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες ως το όργανο που διαθέτει την πλατφόρμα, το λογισμικό και τον έλεγχο του αλγορίθμου. Η άποψή μας είναι ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος, καταλληλότερη δικαιότερη τρόπη αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής με εργαλεία προσβάσιμα στη χρήση και στην απόδειξη σε όλους. Αυτή είναι η πραγματική φιλολαϊκή πολιτική που αναγνωρίζει την κατάσταση όλων των φορολογουμένων με τις ειδικότερες κατηγορίες προβλημάτων που τους αφορούν. Πολιτική που δεν τίνει να δημιουργεί συγκρούσεις ανάμεσα σε μια ελίτ υπερανθρώπων ενισχυμένων με αλγορίθμους και μια τεράστια υποτελή τάξη ανίσχυρων Homo sapiens. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της τεχνολογίας για τη ρύθμιση της οικονομίας την αποδεκτή, αρκεί να μην αποσκοπεί στη χειραγώγηση και στον έλεγχο της κοινωνίας των Ελλήνων και μάλιστα υπό το βλέμμα και τον πρόσθετο έλεγχο και κατευθύνσεις ξένων κέντρων. Σας ευχαριστώ πολύ.